με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου, των Αγίων μας Δαβίδ και Ιακώβου, του Συμπατρός ημών Χριστοδούλου, που είναι αύριο η μνήμη του, όλων των Αγίων, τις ευχές του Αγίου Κουμενάρχου μας, του Μακαριστού Αγιώροντος Κυρίλου, του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Γενωμένου. Ας αρχίσουμε την νηστεία φεδρός, όπως μας είπαν τα τροπάρια του όρθρου. Και ας είναι η νηστεία μας αληθής, όπως λέγει το κάθισμα μετά τη δεύτερη στιχολογία στον όρθρο. Αληθής νηστεία, μάλλον είναι στον Εσπερινό αυτό το τροπάριο, είναι η των κακών αλλοτρίωσης, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας. Τότε θα είναι ευπρόσδεκτη η νηστεία μας στον Κύριό μας και τότε θα αξιωθούμε όλοι μας να προσκυνήσουμε το σεπτόν πάθος του Κυρίου μας και χαρούμενοι να εορτάσουμε τη λαμπροφόρο Ανάσταση. Με χαρά λοιπόν ξεκινάμε την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή με τη χάρη και την παντοδυναμία του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλημέρα σας, βοήθειά μας. Καλή Σαρακοστή. Καλή εβδομάδα.